Καλωσορίζουμε κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό, στο στούντιο του Sky, την πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που είστε απόψε εδώ. Καλώς σας βρήκα. Για να δώσουμε απαντήσεις στον κόσμο σε μια εξαιρετικά κρίσιμη φάση και ελπίζω να είμαστε κατατοπιστικοί και να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Πρώτη μου ερώτηση, με αφορμή και την επικαιρότητα, κυρία Κωνσταντοπούλου, και αυτά τα συντονισμένα μηνύματα που είχαμε από το πρωί από ξένους αξιωματούχους, Ευρωπαίους αξιωματούχους και ηγέτες, εάν εξακολουθείτε να αρνείστε τη διάσταση του ναι ή όχι στην πρόταση των θεσμών όπως διατυπώνεται στο δημοψήφισμα της Κυριακής, ως ναι ή όχι στο ευρώ. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να υποθεί με ξεκάθαρο τρόπο είναι ότι αυτό που επιχειρείται από συγκεκριμένους Ευρωπαίους αξιωματούχους είναι μια ευθεία, ομή, αντιδημοκρατική και αντιευρωπαϊκή παρέμβαση σε μια δημοκρατική διαδικασία που έχει εκκινηθεί με απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό. Βεβαίως. Ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους όσοι επιχειρούν αυτή την ομή παρέμβαση και να τους πω ότι το ερώτημα του δημοψηφίσματος έχει κυριαρχικά διαμορφωθεί από την Ελληνική Βουλή. Οφείλουν να σεβαστούν την απόφαση της Ελληνικής Βουλής, οφείλουν να σεβαστούν το ερώτημα όπως διατυπώθηκε από την Ελληνική Βουλή κυρίαρχα και οφείλουν να μην δημιουργούν σύγχυση στους ψηφοφόρους. Οι παρεμβάσεις του κυρίου Γιουνκέρ. Το ερμηνεύουν, κυρία Πρόεδρε. Το ερμηνεύουν κόντρα legem, όπως λέμε στα νομικά, το ερμηνεύουν σε πείσμα της ρητής διατύπωσης του ερωτήματος. Το ερώτημα έχει να κάνει με το τελεσίγραφο που τέθηκε από τους λεγόμενους θεσμούς και το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Ο λαός, οι πολίτες, ο καθένας από αυτούς οι οποίοι και αυτές που θα κληθούν να ψηφίσουν την επόμενη Κυριακή, αν αποδέχεται ή αν απορρίπτει αυτό το τελεσίγραφο. Αν αποδέχεται ή αν απορρίπτει αυτόν τον εκβιασμό. Κυρία Πρόεδρε, μου επιτρέπετε να το κάνουμε λίγο κομματάκια-κομματάκια. Αρκεί να μην κατακρεουργήσουμε το ερωτήματα, δεν έχουμε γιατί σκοπό να κατακρεουργήσουμε κανέναν. Γιατί από τα πολλά κομματάκια, ξέρετε, έχουν υποφέρει οι συνάνθρωποι μας πέντε χρόνια τώρα. Να καταλάβουμε και να απαντηθούν ερωτήματα. Ναι. Λέτε λοιπόν πρώτα απ' όλα. Είναι να καταλάβουν, κυρία Κωσιόν, αλλά είναι και για σας ένα στοίχημα. Σας το είχα απευθύνει όταν επαναλαμβανόταν η ερώτηση προεκλογικά σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις. Τι θα κάνετε αν σας πούνε όχι σε αυτά τα αυτονόητα. Η απάντηση και τότε σας ήταν, είχα πει, η απάντηση εσείς τι θα κάνετε. Τότε πως θα δεν θα μας πούν όχι. Η απάντηση που είχε δώσει σε μένα ο Πρωθυπουργός τουλάχιστον 1η Δεκεμβρίου ήταν ότι δεν θα μας πούν όχι. Αφήστε με. Η δική μου απάντηση και ήταν μάλιστα στο σταθμό σας και μπορείτε να τη βρείτε. Ήταν εσείς τι θα κάνετε. Θα υπερασπίζεστε αυτό την κυβέρνηση. Μου λέτε ότι είχατε προαναγγείλει το δημοψήφισμα δηλαδή. Ή θα υπερασπίζεστε και θα συντάσσεστε με τους δανειστές. Και δυστυχώς βλέπω αυτό είναι ένα δίλημα, ότι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης συντάσσονται με τους δανειστές εναντίον του λαού. Αυτό θα σας πω. Προσωπικά δεν το αποδέχομαι. Για ποιο λόγο? Διότι έχει μια λογική υπέρβαση, έχει ένα λογικό άλμα το να λες πως αν διαφωνώ μαζί σου είμαι με τους άλλους. Και είμαι σίγουρη ότι το αναγνωρίζετε και το καταλαβαίνετε. Με την κυβέρνηση, όχι, δεν μιλάω για μένα προσωπικά. Δεν μιλάω για μένα προσωπικά. Ο οποίος είναι των δανειστών. Εδώ, κυρία Κωσιόνη, θα κάνω κάποιες ερωτήσεις τώρα και θέλω να μου τις απαντήσετε, παρακαλώ, για να τα κάνουμε τα πράγματα. Θα ήθελα να πω το εξής. Είναι αντιδημοκρατικό εκ μέρους και όποιου του επιχειρεί και κυρίως εκ μέρους θεσμικών παραγόντων να προσπαθούν να μεταβάλουν ένα ερώτημα δημοψηφίσματος το οποίο έχει διαμορφωθεί από τη Βουλή. Ελάτε και να απαντήσουμε τα ερωτήματα. Θα τα Ελάτε να απαντήσουμε όλα. Τα ερωτήματα για να καταλάβουμε και το σκεπτικό σας. Ας δείξουν έστω κατ' επίφαση ότι σέβονται τη λαϊκή κυριαρχία και τη δημοκρατία. Λοιπόν. Ας αρχίσουμε ένα-ένα να παίρνουμε τα ερωτήματα αφού κάνατε τη συνολική σας τοποθέτηση. Λέτε ότι αυτή είναι μια ομή αντιδημοκρατική παρέμβαση. Εκείνοι από την πλευρά τους λένε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Θα κάνει η Ελλάδα, είναι απόλυτο δικαίωμά της να απευθυνθεί στο λαό με όποιο ερώτημα νομίζει. Ωστόσο λένε εμείς, λέμε, προειδοποιούμε για το ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες της μίας ή της άλλης απάντησης. Είναι ευθές το ερώτημα που θα σας θέσω τώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου.
εάν νιώθετε ότι εσείς έχετε επαρκώς απαντήσει στο ερώτημα αν όχι τι. Εκείνοι λένε αν όχι αυτό. Εσείς τι λέτε, αν όχι τι. Εγώ θα σας πω το εξής. Πριν από 5 χρόνια, όταν μας έβαλαν αντισυνταγματικά και αντιδημοκρατικά, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν στο μνημόνιο, Πώς ψήφισε η Βουλή. Όχι, κυρία Κοσιόνη, θα έπρεπε να τα ξέρετε αυτά. Η Βουλή εξοδότησε τον κύριο Παπακοσταντίνου να υπογράφει εν λευκό. Και όρθιοι βουλευτές χειροκροτούσαν αυτή την εξοδότηση, η οποία δεν δόθηκε καν με 180 βουλευτές. Και τότε κάποιοι υπερασπίζονταν τον κύριο Παπακοσταντίνου, που εν συνεχεία αποκαλύφθηκε ποιο ήταν ακριβώς το ποιόν. Ας έρθουμε στο τώρα. Και σήμερα έχει καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη. Ας έρθουμε λοιπόν στο τώρα. Όλα εκείνα με τα οποία εκφόβιζαν το λαό το 2010 και τα μέσα ενημέρωσης, όλα εκείνα που θα παθαίναμε αν δεν μπαίναμε στο μνημόνιο, έχουν γίνει εις πολλαπλούν. Έχουν γίνει ξανά και ξανά, έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο καταράκωσης ο Έλληνας πολίτης και η Ελληνίδα, έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο εξαθλίωσης η κοινωνία, που δεν τόλμησε κανείς ούτε καν να το περιγράψει ως φόβητρο. Επομένως, όπως λέει ο Πρωθυπουργός... Εσείς τους υπόσχεστε μετά το όχι μια καλύτερη μέρα. Θέλετε να σας απαντήσω ή δεν θέλετε ακριβώς να σας αυτό απαντήσω. Θέλω. Προσπαθώ να σας βοηθήσω, μου απαντήσετε. Όχι, δεν χρειάζομαι βοήθεια. Μπορώ να δίνω απαντήσεις στις ερωτήσεις. Νιώθω ότι δεν μου απαντάτε όμως γι' αυτό προσπαθώ. Αν δεν σας απαντάω θα επανέλθετε. Αλλά αφήστε με τουλάχιστον να απαντήσω. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο φόβος. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός και πολύ σωστά είπε. Διότι μας έχετε και μας έχουν φοβήσει τόσο πολύ 5 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι ο λαός πια με πολύ συγκεκριμένο τρόπο αντιδρά και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο δεν δείχνει εμπιστοσύνη και σε αυτούς οι οποίοι εκφοβίζουν. Ο κ. Βερουφάκης έλεγε πως τα κοντρόλ θα γίνουν όταν ξημερώσει ο ήλιος από τη Δύση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι 79% των πολιτών, κυρία Κοσιόνη, δεν εμπιστεύεται την τηλεόραση. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το αναλογιστεί. Εκεί που βρίσκονται, επειδή και τους ψηφίζουν οι πολίτες. Παίρνουμε από τους πολίτες και κρινόμαστε καθημερινά. Λοιπόν, μην το κάνουμε αυτό μια αντιπαράθεση με τα μίντια, σας παρακαλώ, διότι υποβαθμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης. Η κρισιμότητα της κατάστασης είναι τέτοια που πρέπει να υποθεί ξεκάθαρα ότι και τα μίντια, τα καθεστωτικά αυτή τη στιγμή, προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα εκφοβισμού στους πολίτες. Το ότι παρακολουθούσα πριν από λίγο το δελτίο σας και βλέπω υποβάθμιση. Ή παρακολουθούμε ρεπορτάζ Η πραγματικότητα, οι ουρές στους δρόμους είναι κάτι που παράγουν τα μίντια, οι συνταξιούχοι. Πότε ασχοληθήκατε, κυρία Κοσιόνη, με τους ανθρώπους όλους αυτούς που δεν έξω από τις τράπεζες το πρωί? Ερωτάτε το Skype, πότε ασχολήθηκε με τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε, που μαζεύουμε τρόφιμα εδώ και χρόνια και έχουμε μαζέψει ασύλληπτους τόνους τροφίμων? Θέλετε να σας κάνω εγώ τις ερωτήσεις, να απαντάτε εσείς? Μα μου τις κάνετε ήδη και σας απαντάω. Μα δεν με ρωτήσετε πότε ασχολήθηκε ο Σκάι με τους ανθρώπους να έχουν τρόφιμα? Πότε ασχοληθήκατε? Σας πληροφορώ ότι ο Σκάι έχει μαζέψει εκατομμύρια τόνους τροφίμων. Με τους ανθρώπους της γενιάς μας που δεν έχουν προοπτική να κάνουν οικογένεια, να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο, να δουλέψουν, που φεύγουν, που αναγκάζονται αυτή τη στιγμή να ζουν στο εξωτερικό? Και αντιστρέφονται και οι ρόλοι μας τώρα. Σας λέω ότι ασχολούμαστε καθημερινά και ως προς την ανέχεια και τον πόνο του κόσμου. Όχι, είμαστε με δίπλα του ούτε καθημερινά. Με φιλανθρωπική. Με φιλανθρωπικά και με αυτά και με αυτά δεν μου έχετε απαντήσει. Κάντε μου την ερώτηση να σας απαντήσω. Σε όλα μετά θα σας το απαντήσω. Όχι, τι. Κοιτάξτε, μετά το όχι, αυτό το οποίο θα πρέπει άπαντες να λάβουν υπόψη είναι ότι εκείνο το οποίο επισπευδόταν σε επίπεδο τεχνοκρατικό και σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας απορρίφθηκε από έναν ευρωπαϊκό λαό. Άρα. Και η απόφαση ενός ευρωπαϊκού λαού σε μια δημοκρατική Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει και αντικείμενο συνεκτίμησης και αντικείμενο συζήτησης. Αυτό λοιπόν που θα σας έλεγα είναι ότι μετά το όχι όλοι θα πρέπει σε ένα τραπέζι να συζητήσουν τι σημαίνει αυτό το όχι. Γιατί, κυρία Κοσιόνη, θα μου επιτρέψετε να σας πω, συμβαίνει να έχω ζήσει εκτός από την Ελλάδα σε άλλες 2 ευρωπαϊκές χώρες, συμβαίνει η κύρια
παιδεία μου να είναι ευρωπαϊκή και επομένως δεν εκχωρώ σε διαφόρους αλτιμπάγκους των μονοπόλιων της Ευρώπης. Συμβαίνει να ξέρω πολύ καλά ότι η Ευρώπη στηρίζεται στην αλληλεγγύη, στη δημοκρατία, στην ειρήνη και στην ισοτιμία των λαών και των κοινωνιών και συμβαίνει επίσης να ξέρω πολύ καλά ότι κυρίαρχο σκοπός της Ευρώπης δεν είναι να σώσει οποιοδήποτε από τα νομίσματα υπάρχουν στην Ευρώπη. Κυρία Πρόεδρε. Κυρίαρχο σκοπός της Ευρώπης είναι η ευημερία των λαών και των κοινωνιών της. Όταν λοιπόν σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος, ο κύριος Έτιγκερ, λέει ξεκάθαρα ότι την Τετάρτη υπάρχει ζήτημα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα, συνομολογεί αυτό το οποίο είπε ο κύριος Στίγκλιτς, ότι υπάρχει ποινική ευθύνη εκείνων που επισπεύδουν την ασφυξία απέναντι σε έναν λαό ο οποίος τι ζητάει, ζητάει να ζήσει με αξιοπρέπεια. Εγώ θα σας ρωτήσω μετά το ναι, αν υποστηρίζετε το ναι, που είναι ξεκάθαρο ότι ο σταθμός σας υποστηρίζει το ναι. Θέλω να σας ρωτήσω και για το ναι μετά και το όχι. Μετά το ναι τι, αναξιοπρέπεια θέλετε και υποδούλωση και υποταγή. Θέλετε να κάνουμε μετά διάλογο. Το ναι τι, τέρμα στη δημοκρατία στην Ευρώπη. Εξακολουθώ. Μετά το ναι δεν έχουν θέλετε σημασία τα κοινοβούλια, αλλά έχουν σημασία οι τεχνοκράτες και οι οίκοι τους οποίους αποθεώνεται. Απαντήστε μου, μετά το ναι τι λοιπόν. Εδώ είστε εσείς για να απαντήσετε. Μία χειροτέρευση του επίπεδου ζωής. Ωραία. Μία ανεκτή. Λέτε λοιπόν ότι μετά το ναι θα έχουμε μία χειροτέρευση, μία ανεκτή του επίπεδου της ζωής μας. Αυτή είναι η απάντηση. Μετά το όχι, εγώ εξακολουθώ να μην έχω απάντηση. Δηλαδή λέτε ότι αφού μετά ο κυρίαρχος λαός μισό λεπτό το δυτικό σώμα. Δρόμοι, κυρία Κοσιόνη, γιατί για πρώτη φορά ο λαός αυτός θα σπάσει τα δεσμά τα μνημονιακά που κάποιοι του επέβαλαν χωρίς να το ρωτήσουν. Είναι δρόμοι ευρωπαϊκοί. Είναι δρόμοι άλλοι. Είναι η μόνη ευρωπαϊκή λύση. Διότι δεν έχει κανείς δικαίωμα στην Ευρώπη, ούτε εσείς ούτε εγώ, να χρεώνουμε ένα μωρό που γεννιέται σήμερα με 32.500 ευρώ χρέος. Δεν το έχετε αυτό το δικαίωμα, ούτε εσείς ούτε ο κύριος Παπαδημητρίου, ούτε ο κύριος Πρετεντέρης. Κύριο Παπαδημητρίου και τον Πρετεντέρη, τώρα μαζί μιλάμε, κύριε Κωνσταντοπούλου. Για να πούν ότι το χρέος είναι βιώσιμο ενώ δεν είναι, κανείς από αυτούς οι οποίοι προστατεύουν άλλα συμφέροντα, γιατί κάποιοι κέρδισαν από το μνημόνιο. Συνεχίζω την ερώτησή μου. Κάποιοι κέρδισαν από το μνημόνιο. Και κάποιοι θα κερδίσουν από τη χρεοκοπία, κύριε Κωνσταντοπούλου. Το είπατε ότι κέρδισαν από το μνημόνιο οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες. Από αυτόν εδώ το σταθμό το είπατε. Το είπατε ότι κέρδισαν από το μνημόνιο οι ελληνικές Ο Αργεντινής είπε ότι από μια χρεοκοπία θα λαϊλατηθεί. Αφιδώς τα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, τα είπατε αυτά. Λεπτό. Να συνεννοηθούμε. Τα αποκρύπτετε ρωτάτε, διότι απαντάτε. Δεν συμφέρουν. Ρωτάτε απαντάτε. Έλα, δεν αποκρύπτουμε τίποτα. Λοιπόν, λέω ότι για το μετά το δημοψήφισμα ναι έχω απάντηση. Επιμένω ότι δεν έχω απάντηση μετά το όχι. Τι. Μετά δηλαδή, το όχι, αφήστε με να το επιστρέφουμε με στην Ευρώπη του άρθρου 3 των συνθήκων. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω το ερώτημά μου. Μα σας απαντάω. Ωραία, δεν θα το ολοκληρώσετε. Θέλω πιο εκτός καθαρά. Αν θέλετε να επαναλαμβάνετε μόνο τον ότι δεν πήρατε απάντηση. Πιο καθαρά. Λέμε λοιπόν ότι ειδού κύριοι, εμείς έχουμε ένα όχι και σας καθίζουμε στο τραπέζι να ξαναδιαπραγματευτούμε. Θεωρώντας ότι θα μας έρθει μια καλύτερη πρόταση. Φυσικά αυτό που λέμε είναι ότι οφείλει η Ευρώπη ένα αποτέλεσμα δημοψηφίσματος να το συζητήσει. Και αυτή είναι η δημοκρατική παράδοση της Ευρώπης. Αυτό είναι εξάλλου, ξέρετε, δεν ασχοληθήκατε ούτε με αυτό, αλλά πριν από λίγες μέρες εκδόθηκε η έκθεση του κυρίου Γιουνκέρ, του κυρίου Τούσκ, του κυρίου Ντάισελμπλουμ, του κυρίου Ντράγκη και του κυρίου Σούλτς. Είναι η έκθεση για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης. Ξέρετε τι λέει? Ότι υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερου εκδημοκρατισμού. Ότι πρέπει να υπάρξει κεντρικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρία και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό είναι ακόμη μεγάλη ότι πρέπει, ανάγκη ότι πρέπει να υπάρξει διαδικασία. Ότι η Ευρώπη γιατί είναι... δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω γιατί... μια φράση. Γιατί... όχι, θα σας αφήνω να ολοκληρώσετε μια φράση τώρα. Είστε υπερβολική. Επειδή δεν έχετε ασχοληθεί, λοιπόν, να το ξέρουν οι πολίτες. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει προσωπικά, ανάγκη κυρία δημοκρατικής λογοδοσίας, νομιμοποίησης και ενίσχυσης των θεσμών. Ένωσης για να έχουν φωνή οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα συμφωνήσω μαζί σας πως υπάρχει απόλυτη ανάγκη εμπέδωσης των δημοκρατικών θεσμών
στην Ευρώπη. Αυτά δεν είναι όμως συνθήματα, αυτά είναι ουσία. Αυτό, όταν ενεργοποιούνται οι δημοκρατικοί θεσμοί από ποιον? Από το κοινοβούλιο. Και έχουμε ένα ρεσιτάλ αντιδημοκρατικών δηλώσεων του κυρίου Γιουνκέρ, του κυρίου της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Σόιμπλε, του κυρίου Ολάντ, οι οποίοι τι διεκδικούν? Να αλλάξουν το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Αυτό είναι παραβίαση αυτής της κοινή δέσμευσης. Άρα λοιπόν εσείς ότι λέτε, δεχόμαστε την κυριαρχία των λαών. Τους το κουνάμε και πετυχαίνουμε μία καλύτερη... Δεν είπα τους το κουνάμε, αυτές είναι δικές σας εκφράσεις. Και νομίζω ότι είναι εκφράσεις οι οποίες επιχειρούν να ευτελήσουν μία διαδικασία που... άλλο. Κυρία Κοσιόνη. Το πηγαίνουμε στο τραπέζι του διαλόγου και λέμε ότι εμείς έχουμε ένα όχι από το λαό μας. Κυρία Κοσιόνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μία υπαρξιακή στιγμή. Απολύτως. Και ένας υπαρξιακός αγώνας. Απολύτως. Για τον λαό μας. Αντιλαμβάνεστε ότι γενιές όπως οι δικές μας, που δεν έζησαν δικτατορία, αυτή τη στιγμή βιώνουν μία αναπολιταρχία και καλούνται να απελευθερωθούν? Αντιλαμβάνεστε ότι καλούμαστε, ότι για πρώτη φορά υπάρχει δυνατότητα στο λαό σε ένα τέτοιο ερώτημα να τοποθετηθεί? Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Νομίζετε ότι μπορείτε να το ευθελίζετε αυτό και να λέτε παίρνουμε το αποτέλεσμα και το κουνάμε? Και δεν σας επιτρέπω να μερμηνεύετε. Όχι, και εγώ δεν σας επιτρέπω να χρησιμοποιείτε για το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος τέτοιου είδους εκφράσεις. Λοιπόν, δεν σας αρέσει η εκφρασή μου, την ανακαλώ. Κάποιοι παίρνουν 5 μισθούς από 5 μέσα ενημέρωσης, λοιπόν, κυρία Κοσιόνη. Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Έχει τεράστια σχέση. Ακούσαμε, γιατί εγώ έχει τεράστια σχέση και αν δεν σας ενοχλεί να μην έχω πάρει και απάντηση. Και δεν σέβονται ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεινάνε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτοκτόνησαν σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτά λοιπόν πρέπει να μιλάμε και οφείλουμε να υπερασπιστούμε τους υπολείπους και οφείλουμε να υπερασπιστούμε και τη δημοκρατία. Στις απαντήσεις, παρακαλώ. Λοιπόν, αποσύρω την έκφραση που δεν σας άρεσε και βάζω. Το θέτω ως εξής. Πάμε λοιπόν και βάζουμε αυτό το όχι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στο οποίο όπως καταλαβαίνω και επιστρέφουμε. Εδώ υπάρχει το εξής. Δεν έφυγε η Ελλάδα ποτέ από τις διαπραγματεύσεις. Στην Ελλάδα τέθηκε τελεσίγραφο σαν αυτά που είχαν μάθει να θέτουν κάποιες δυνάμεις σε άλλες εποχές. Είναι έτσι όπως τα λέτε εσείς. Έτσι είναι. Και δεν είναι όπως τα λένε οι άλλοι. Εμείς οφείλουμε να καταγράφουμε και τις δύο πλευρές. Πάντοτε με έναν υπενιγμό ότι οι άλλοι όμως έχουν δίκιο. Κύριε Κωνσταντοπούλου, αυτό το καταλαβαίνετε εσείς, έτσι. Κοιτάξτε, έχουμε τις ομολογίες και του κυρίου Πρετεντέρη και της κυρίας Σπυράκη για το πώς απέκρυπταν την αλήθεια. Σας παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε να αναπτύξω μία συλλογιστική που λέει το εξής και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα εύλογο ερώτημα στο μυαλό των πολιτών. Προεκλογικά αναπτύξατε μία υπόθεση εργασίας με την οποία και πείσατε τους πολίτες και σας έφεραν στην εξουσία, που έλεγε: εμείς θα πάμε, θα διαπραγματευτούμε καλύτερα, θα τους τρίξουμε τα δόντια. Συνεχίζεται πάντως. Ο Πρωθυπουργός. Αυτά τα οποία είναι, ξέρετε, μία έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και υπηρέτηση της λαϊκής εντολής. Σας λέω ξανά, μην τα ειρωνεύεστε. Ακούσατε τον Πρωθυπουργό να λέει θα τους τρίξουμε τα δόντια. Το μόνο το οποίο πολύ σωστά είπε είναι ότι εμείς θα πρωτοτυπήσουμε και θα κάνουμε αυτά τα οποία είπαμε. Όσο και αν κάποιοι χασκογέλαγαν και ειρωνεύονταν και έλεγαν και έκαναν ρεπορτάζ επί ρεπορτάζ πώς θα γίνει το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα ψηφίσουν όλοι ναι σε όλα. Εμείς αποδεικνύουμε ότι αυτά τα οποία λέγαμε προεκλογικά τα κάνουμε μετεκλογικά. Και αυτό μας κάνει αξιόπιστους σε αντίθεση με τα αναξιόπιστα κόμματα που χρεοκόπησαν την Ελλάδα, που κατέφαγαν το δημόσιο ταμείο, που δανείστηκαν από την τράπεζα και εν συνεχεία αθώωσαν τους εαυτούς τους, λοιπόν, και που σήμερα θέλουν να ρίξουν το βάρος για τις ευθύνες τους στις πλάτες του ελληνικού λαού που έκανε το λάθος κάποτε να τους εμπιστευτεί. Εμείς την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού το ερώτημα, την τιμούμε. Παρακαλώ πολύ. Την τιμούμε και γι' αυτό θα έπρεπε και εσείς να μας θυμάτε τουλάχιστον. Σας θυμάμαι και σας έχουμε εδώ το και βλέπουμε. Σας ακούμε. Ας σας ευχαριστούμε. Και κάνουμε ολόκληρη συζήτηση. Προφανώς. Δεν σας λέω ότι το κάνουμε χάρη. Ακούστε με, κυρία Κωνσταντοπούλου, λειτουργείτε λίγο παρελθυστικά και δεν με αφήνετε να διατυπώσω το ερώτημα. Σας ξαναλέω δεν λοιπόν. Δεν σας ανήκει το δικαίωμα εκπομπής και δεν ανήκει κυρίως στους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών λειτουργείτε σταθμών που δεν μου επιτρέπετε, έχουν ποτέ, κυρία Πρόεδρε. Ποτέ πληρώσει δεν θέλετε αυτά να κάνετε συνέντευξη. Όχι, εσείς δεν θέλετε. Δεν είναι θέλετε. Προφανές. Γιατί δεν προσπαθώ εδώ και 5 λεπτά να σας διατυπώσω ένα ερώτημα. Μα δεν έχει υπάρξει προηγούμενο να ξεκινάει απάντηση
και να διακόπτεται στη μέση της απάντησης. Ούτε ερώτηση που να διακόπτεται στην αρχή της ερώτησης όμως. Αφήστε να κάνω ερώτηση. Λέω λοιπόν ότι προεκλογικά πείσατε τους πολίτες να σας ψηφίσουν λέγοντας ότι εμείς θα διαπραγματευτούμε σκληρά και θα τα καταφέρουμε. Πολύ, πολύ σύμφωνο μαζί σας ότι το κάνατε και θα καταφέρουμε να τους πείσουμε. Ρωτώντας αν υπάρχει plan B, μας λέγατε ότι δεν χρειάζεται plan B, διότι έχουμε plan A και θα πιστούν με τα επιχειρήματά μας. Αυτό έχει αποτύχει ως προς το αποτέλεσμα. Διότι βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Μετά είπατε ότι θα προκηρύξετε ένα δημοψήφισμα με τη λογική ότι θα σας έρθει μια καλύτερη πρόταση. Ούτε αυτό βλέπουμε να έρχεται. Τώρα λοιπόν έρχεστε και κάνετε άλλη μια υπόθεση εργασίας που λέει ότι θα κάνουμε δημοψήφισμα, θα πάρουμε το όχι και μετά εκείνοι θα υποχωρήσουν. Και εγώ σας ρωτώ, αν όχι, τι ρίσκο είναι αυτό δηλαδή και αν θεωρείτε ότι έχετε δώσει μια επαρκή περιγραφή των χαρακτηριστικών αυτού του ρίσκου για τους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες πολίτες. Ναι. Τελειώσατε με την ερώτηση. Βεβαίως. Νομίζω ότι μπορούσε να διατυπωθεί και σε μία φράση. Καλά, εγώ δεν είμαι πολύ έξυπνη. Δεν είμαι πολύ έξυπνη. Όχι, η προπαγάνδα προϋποθέτει και την χρειάζομαι ανάλυση. Περισσότερο χρειάζεται. Χρόνο. Η προπαγάνδα θέλει και την ανάλυση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εμείς δεν έχουμε κανένα δίλημα όταν μας ρωτάνε ή όταν μας λένε να σκοτώσεις την κοινωνία. Λέμε πολύ ξεκάθαρα όχι. Διότι αυτή η πρόταση είναι κοινωνιοκτόνος. Δεν έχω λοιπόν, κυρία Κοσιόνη, κανένα δίλημα και δεν θα δημιουργήσετε διλήμματα. Γιατί αυτό που προτείνουν οι λεγόμενοι θεσμοί, αυτό το οποίο που επέλεξαν να είναι τρόικα και όχι θεσμοί, και θα πρέπει να αναλογιστούν ότι πρέπει να αρθούν στην υπόστασή τους ως θεσμών. Εκείνο το οποίο λοιπόν επέλεξαν είναι να επισύσουν ένα τελεσίγραφο όπως έκανε η Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να πούν παραδοθείτε. Παραδοθείτε, διαφορετικά θα σας κατακτήσουμε, διαφορετικά θα σας υποδουλώσουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε εμείς κανένα δίλημα σε σχέση με το αν μπορούμε, αν έχουμε το δικαίωμα να παραδώσουμε τη δημοκρατία και την κοινωνία σε αυτήν την άλωση. Δεν υπάρχει δίλημα, γιατί μας ζητάνε να σκοτώσουμε τη δημοκρατία και την κοινωνία. Ωραία, εγώ σας λέω αν επιμείνουν. Είναι αβίαστο, κύριε Κοσιόλου. Αν επιμείνουν. Είναι αβίαστο το όχι. Είναι αβίαστο. Εγώ το είπα και πριν από λίγο καιρό στη συνέντευξη τύπου που δώσαμε για την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, με την οποία ασχοληθήκατε μόνον για να τη διακομωδείτε και όχι για να προβάλλετε ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει τεράστια σημασία, ότι το χρέος αυτό που χρησιμοποιείτε ως εργαλείο για να υποδουλωθεί ο λαός και να υποταχθεί σε μέτρα εξωθεματικά. Είναι αυτό που ζητάτε να διευθετηθεί. Αφήστε με να ολοκληρώσω τη φράση μου. Αφήστε με να ολοκληρώσω τη φράση μου. Το κάνω για οικονομία χρόνου και για να πλουτίζει η συζήτηση, κυρία Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, το χρέος αυτό λοιπόν είναι απεχθές, είναι επονίδιστο, είναι μη νόμιμο και είναι και μη βιώσιμο, όπως γνώριζαν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν διαπραγματεύεστε στο μνημόνιο. Γιατί ζητάτε διευθέτηση σε κάτι που γιατί δεν υπάρχει. Γιατί δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Ενοχλεί τόσο πολύ αυτό στην που λέω για το χρέος. Όχι, σας λέω. Αφήστε με να ολοκληρώσω λοιπόν την απάντησή μου στην προηγούμενη ερώτησή σας. Πώς ζητάτε ενοχλεί να... αυτό που λέω για το χρέος. Ενοχλεί δεν αυτό πειράζει. Που ρωτάω προφανώς, κυρία Πρόεδρε. Θα συνεχίσω την απάντηση. Λοιπόν, μετά θα μου δείξετε και κάποια συνέντευξη που έχετε κάνει με άλλον πρόεδρο Βουλής, τον οποίο έχετε συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Μα δεν μου απαντάτε. Θα συνεχίσω απαντώντας σας. Εσάς σας ενοχλούν οι απαντήσεις και γι' αυτό με διακόπτετε στις απαντήσεις. Νιώθω πραγματικά. Εγώ σας αφήνω και θέλω να κάνω μια καλή να συζήτηση. Σας αφήνω αβίαστα να ότι αναπτύσσετε. Ότι σας ενοχλούν οι ερωτήσεις. Σας αφήνω να τις αναπτύσσετε τις ερωτήσεις εν είδη διαγγέλματος. Δεν και θεωρείτε ότι είναι μια εύλογη ερώτηση πώς ζητάτε διευθέτηση ενός χρέους που θεωρείτε παράνομο. Εγώ σας λέω, υπάρχει μία επιτροπή η οποία αυτό το χρέος λοιπόν στα προκαταρκτικά της συμπεράσματα αναλύει ακριβώς ότι συνήφθη με παράνομους τρόπους αντισυνταγματικούς, αντιευρωπαϊκούς, οι οποίοι παραβιάζουν το υπερνομοθετικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα τεράστιο επιχείρημα στα χέρια της χώρας μας. Είναι ένα επιχείρημα που εσείς επιλέγετε να υποβαθμίζετε και να ευτελίζετε ακομοδώντας την επιτροπή αυτή. Είναι όμως ένα τεράστιο επιχείρημα που απασχολεί ήδη τον ΟΗΕ και τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα της Ad hoc Επιτροπής για το Δημόσιο Χρέος και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος χαιρέτησε και τις εργασίες της Επιτροπής και την προσπάθεια
λογιστικού ελέγχου του χρέους και κάλεσε κυρία Κοσιόνη, κάτι που επίσης δεν είπατε, διότι δεν συμφέρει το μνημονιακό πλάνο, κάλεσε τους θεσμούς να καταλήξουν σε συμφωνία η οποία θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δεν το έκανε η πρόεδρος της Βουλής, το έκανε ο ΟΗΕ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που είναι η πλέον πολυπληθής διεθνής ένωση αυτό κρατών. Χρησιμοποιήθηκε από τους Έλληνες διαπραγματευτές της Βρυξέλλης. Ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός που έχει και μια συμβολική σημασία. Καταλαβαίνω ότι κάποιους ενοχλούν αυτές οι σημασίες. Έχουμε κόμματα που δεν συμμετέχουν, έχουμε ένα κόμμα που δεν συμμετέχει στην Επιτροπή για την Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών. Και είναι ξεκάθαρο λοιπόν, πια γιατί δεν συμμετέχει. Λοιπόν, μου ανοίγεται άλλη συζήτηση, μία-μία παρακαλώ. Η ίδια συζήτηση είναι. Δεν είναι, η ίδια συζήτηση είναι άλλη συζήτηση. Είχα σκοπό να πάω πιο μετά, αλλά επειδή ανοίξα το θέμα του χρέους, σας ξαναδιατυπώνω το εύλογο ερώτημα. Όταν υπάρχει επιτροπή του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους ζητάτε, που έχει καταλήξει ότι υπάρχει χρέος της Γερμανίας από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το οποίο κυμαίνεται από 278. Άρα γιατί διαπραγματευόμαστε για το χρέος. Δεν σας ενδιαφέρει αυτό που σας λέω. Το γνωρίζω πολύ καλά και με ενδιαφέρει. Αλλά με ενδιαφέρει να γίνει και μια συζήτηση με ηρμό. Με ενδιαφέρει να γίνει και μια συζήτηση με ηρμό. Ο ηρμός υπάρχει μόνο όταν ανακυκλώνετε τους εκβιασμούς ή μπορεί να υπάρξει ηρμός όταν σας απαντά. Κύριε Κωσιόνη, δεν σταματάτε όμως, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αν θέλετε, αν ενοχλεί η παρουσία μου τόσο πολύ, να αποχωρήσω. Όχι, βέβαια. Εμείς σας στέλνουμε εδώ για να απαντήσετε. Αλλά αν θέλουμε να απαντήσετε. Να σας απαντήσω, θα πρέπει να πάψετε να με διακόπτετε. Ναι, αλλά θα ξημερώσουμε, κυρία Κωνσταντοπούλου, και έχουμε μέχρι τις και μέχρι, όχι και μισή, λίγο ακόμη ώρα μπροστά μας. Λοιπόν, λέω το πολύ απλό. Αφού έχει αυτά τα χαρακτηριστικά το χρέος που περιγράφεται. Που ποιος Έλληνας δεν θα ήθελε να μην έχει στις κάσες αυτό το χρέος. Γιατί ζητάμε διευθέτηση χρέους. Θεωρώ ότι υπάρχουν δυστυχώς και πολίτες της χώρας μας και λεγόμενοι δημοσιογράφοι και τηλεοπτικοί σταθμοί που δεν θέλουν το χρέος αυτό να διαγραφεί, που υπηρετούν σκοπιμότητες άλλες και εντάσσω σαφώς και τον Sky σε αυτές τις σκοπιμότητες, υπηρετούν τα συμφέροντα των δανειστών. Το έχετε αποδείξει. Σας καλώ σε αυτό, λοιπόν, σε αυτό το πενθήμερο, σε αυτό το πενθήμερο, ναι, που καλείται ο ελληνικός λαός να ασκήσει το δικαίωμά του, να πάψετε να υπηρετείτε τα συμφέροντα των δανειστών, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή τη στιγμή είναι μια τακτική που αποπροσανατολίζει. Όχι, εσείς αποπροσανατολίζετε από το πρωί μέχρι στιγμή, το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το είναι βράδυ στις ουρές των τραπεζών. Δεν ξέρει εσείς αν να πηγαίνει στις ουρές και του δημιουργείται πανικό. Βεβαίως. Εμείς κλείσαμε τις τράπεζες, κυρία Πρόεδρε. Δεν μου λέτε, διατυπώσατε κάποια κριτική για εκείνους οι οποίοι οδήγησαν στο κλείσιμο των τραπεζών και δεν είναι άλλοι από τους δανειστές τους οποίους υπερασπίζεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κυρία Πρόεδρε, είμαι σε θέση να γνωρίζω. Είμαι σε θέση να γνωρίζω πως το τι θα συνέβαινε. Με καλέσατε για να με διακόπτετε και να μην με αφήνετε να απαντώ. Πως το τι θα συνέβαινε στην περίπτωση που τελείωνε η προθεσμία. Είχε γνωστοποιηθεί απολύτως στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είστε σε θέση να το γνωρίζετε. Ναι, βεβαίως, γιατί κάνω ρεπορτάζ στις Βρυξέλλες. Από πού το κάνετε αυτό το ρεπορτάζ? Μα τι μου λέτε, θα μου κάνετε έλεγχο στις πηγές μου? Σοβαρά μιλάτε. Στους τηλεθεατές σας, τι είναι αυτό που γνωρίζετε? Γιατί είχαμε και άλλους που γνωρίζανε και κρύβανε. Είχαμε και την κυρία Σπυράκη, μπορεί να δούμε. Κυρία Πρόεδρε, και άλλους γνώριζε ο Πρωθυπουργός και εσείς πως αν τελείωνε η προθεσμία και το πρόγραμμα θα φτάναμε σε αυτή την κατάσταση? Να γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Και ο ελληνικός δεν γίνεται να φταίνε μόνο οι άλλοι. Εσείς έχετε την ευθύνη της κυβέρνησης, κυρία Πρόεδρε. Ποιοι έχουν σύγκρουση συμφερόντων, ποιοι έχουν διασυνδέσεις τέτοιες που δεν τους επιτρέπουν εσάς να είναι αντικειμενικοί. Σας συνδέουν με άλλα συμφέροντα. Όπως επιβάλλει το. Τι είπατε? Λέω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι συνδέουν. Τι είπατε? Αυτό προσπαθώ να σας πω. Τι είπατε? Συνδέουν αυτή την κυβέρνηση με σχέδια εξόδου της χώρας από το ευρώ. Με και συμφέροντα συνδέουν την κυβέρνηση. Δεν το έχετε ακούσει. Εξηγήστε το, κυρία Κωσιόνη. Από το πρωί ως το βράδυ, τις τελευταίες ημέρες, αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό, υπάρχουν υπαινιγμοί από πολιτικούς σας αντιπάλους που λένε ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο σε εξέλιξη. Τους οποίους υιοθετείτε προφανώς. Διασυνδέσεις με το λόμπι της Δραχμής. Σας καλώ να σχολιάσετε αυτές τις καταγγελίες. Εννοείται τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Μπακογιάννη, την κυρία Μπακογιάννη. Ποιους εννοείται ακριβώς?
αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι ανήθικο. Όχι, δεν είναι καθόλου. Κύριε παρακαλώ πρόεδρε, να προσδιορίσετε ποιοι είναι που μας συνδέουν. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πώς σας ασκείται αυτή η κριτική εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι, γνωρίζουμε με ανήθικο τρόπο, με μέσα ενημέρωσης τα οποία επωφελούνται. Απαντήστε από ένα τραπεζικό λοιπόν ότι είναι ανήθικο και μην απαντάτε και με προσωπικούς υπενιγμούς, γυναίκα προς γυναίκα. Και με δημοσιογράφους οι οποίοι ανέντιμα παριστάνουν τους αντικειμενικούς ενώ δεν είναι. Με δημοσιογράφους οι οποίοι αποδεικνύεται στην πορεία του χρόνου ότι υπηρετούν άλλα πράγματα. Και θα περιμένω φυσικά να με καταγγείλετε επειδή αξιώνω οι δημοσιογράφοι όταν έχουν σύγκρουση μην συμφερόντων. Όταν έχουν σύγκρουση, όχι, διακομωθούν και όταν έχουν σύγκρουση συμφερόντων και έχετε καταφέρει να την γνωστοποιούν. Έχετε καταφέρει και εγώ έχω ευθύνη σε αυτό να μην μας απαντήσετε αν πάρουμε το όχι, αν ο κόσμος θα απαλλαγεί από τη λιτότητα και τα σκληρά μέτρα. Αυτή κυρία είναι η απάντηση Κοσιώνη, που δεν έχουμε πάρει. Η κυβέρνηση αυτή δεν θα ακολουθήσει πολιτική λιτότητας και σκληρών μέτρων. Η κυβέρνηση αυτή αντιστάθηκε σε αυτό. Εσείς και πάρα πολλοί από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, τους ιδιωτικούς, επιδιώκετε να πάψει να αντιστέκετε η κυβέρνηση για να υλοποιηθούν και να προελάσουν να σας πω κάτι. Συγκεκριμένα σχέδια τα οποία κατατείνουν τελικά στο να υπηρετηθούν οικονομικά συμφέροντα. Ωραία. Γιατί συμβαίνει, κυρία Κοσιώνη, να υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον τόπο που ξεχνάνε να δηλώσουν 1 εκατομμύριο ή 5 εκατομμύρια. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεχνάνε ότι μια ζωή περιμένουμε ήταν κρατικοδίαιτη και κομματικοδίαιτη, αλλά δείχνουν τους άλλους. Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον τόπο που κερδοσκόπησαν από θέσεις εξουσίας. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεχάσανε τις διάφορες λίστες στις τσέπες τους την ώρα που θεσμοθέτησαν. Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν άνθρωποι που ανησυχούν αν αύριο το πρωί θα έχουν χρήματα για να ταΐσουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν και άνθρωποι δεν που δεν έχουν δώσει χρήματα για να ταΐσουν τα παιδιά τους, κυρία Κοσιώνη. Οι οποίοι αύριο και θα εμείς, έχουν. Και εμείς αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους υπερασπιζόμαστε. Και τα παιδιά αυτά που δεν έχουν να φάνε. Εν αντιθέσει με κάποιους που εμφανίζουν μία εικόνα της χώρας που δεν έχει καμία σημασία αν το 1/3 του πληθυσμού δυστυχεί και δεν μπορεί να ζήσει, αρκεί να είναι καλά η τσέπη μας και το κανάλι μας. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, αυτό θα καταλάβετε. Αναφέρετε το κανάλι και το κανάλι. Ακούστε με λίγο, γιατί είναι προσωπικό αυτό. Θα σας μιλήσω προσωπικά. Δεν είναι προσωπικό. Ακούστε. Το κανάλι ακούστε. Δεν είναι προσωπικό. Ναι, αλλά έρχεστε σε μένα και λέτε για το κανάλι. Και επειδή εγώ. Αυτή η αντιπίεση της ενημέρωσης, κυρία Πρόεδρε, πόρτα βότσε. Δεν είμαι κανενός και καθοδηγούμαι από τη συνείδησή μου και τα όσα. Θα το αποδείξετε. Και τα όσα επιβάλλει η δημοσιογραφική ιδεοντολογία. Εάν θέλετε να συζητήσετε για το κανάλι και το Sky, μπορώ να σας οργανώσω μια συζήτηση με τον κύριο Αλαφούζο. Θα αναλάβει και ρόλο δημοσιογράφο ο κύριος Αλαφούζος. Όχι, εσείς να του καταθέσετε τα στοιχεία που έχετε. Να του καταθέσετε τα στοιχεία που έχετε, να κάνετε τις καταγγελίες σας, να κάνετε μια δημόσια συζήτηση. Να κάνετε μια δημόσια συζήτηση. Με βάζετε εμένα τώρα, σας απαντάω για τα κανάλια έχεις καλά. Για όνομα του Θεού. Δημοσιογράφος είμαι και σας θέτω ερωτήματα. Σας ακούω. Λοιπόν, εγώ θέλω να καταλήξω στο εξής, γιατί έχει περάσει και η ώρα. Εάν ο λαός πει ναι την Κυριακή. Υπάρχει θέμα παραμονής της κυβέρνησης. Τι εννοείται, να εφαρμόσει η κυβέρνηση μία πολιτική την οποία έχει αποκρούσει. Αυτό ναι. Προτείνεται. Δεν όχι, είναι δεν σας προτείνω τίποτε. Εγώ δεν προτείνω τίποτα. Εγώ ρωτάω, κύριε Κωνσταντοπούλου. Νομίζω ότι εμείς έχουμε αποδείξει ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε, ότι δεν ερωτευτήκαμε τις καρέκλες μας, ότι θα υπερασπιστούμε βεβαίως τις αρχές και τις αξίες με βάση τις οποίες εκλεγήκαμε. Έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε καρεκλοκένταυροι και ότι δεν επωφελούμαστε από θέσεις εξουσίας. Έχουμε όμως αποδείξει και ότι δεν παρετούμαστε εκεί όπου υπάρχει πεδίο διεκδίκησης. Εδώ υπάρχει τεράστιο πεδίο διεκδίκησης. Ο ελληνικός λαός θα διεκδικήσει, κυρία Κοσιώνη, και δεν θα πει ναι. Θα πει όχι, γιατί έχει παράδοση. Άρα, ο λαός μας. Ναι, προσφυγή στις κάλπες. Ο λαός μας έχει παράδοση στην αντίσταση, έχει παράδοση στην δημοκρατία. Είχε και δοσιλόγους, είχε και συνεργαζόμενους και με την δικτατορία και με την γερμανική κατοχή. Εσύ λέει, θα πει αλλά όχι. Η συντριπτική λοιπόν. Πλειοψηφία του λαού μας. Και άρα, ελπίζω να μην με διακόψετε σε αυτό. Είδατε το. Ωραία, ολοκληρώστε σα το επαναφέρω. Βέβαια, για να πω κάτι επουσιώδες. Δεν είμαι προφήτης, να ξέρω τι θα πείτε, ας κυρία Κωνσταντοπούλου. Ας πω κάτι επουσιώδες, λοιπόν. Όπως μάλλον το θεωρείτε, για να με διακόπτετε. Ο λαός μας έχει βαθιά παράδοση δημοκρατίας,
αξιοπρέπειας και αντίστασης. Το όχι για το λαό μας σημαίνει πάρα πολλά. Το όχι το έχει πει και με κόστος και εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που από τη μία υπάρχει ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα και από την άλλη υπάρχει ένας γκρεμός. Ποτέ δεν εμφανίσαμε τέτοιου είδους διλήμματα. Άλλοι εμφάνισαν το μνημόνιο ως παράδεισο και κάποιοι εξακολουθούν να το εμφανίζουν. Η κυρία Μέρκελ είπε σας δώσαμε τον παράδεισο. Όλοι αυτοί που έχουν αυτοκτονήσει, πεθάνει και δυστυχούν, δεν έχουν δουλειά και δεν έχουν εισόδημα ή δεν έχουν ρεύμα, ζουν στον παράδεισο και δεν το έχουν καταλάβει. Εμείς λοιπόν, αυτό το οποίο λέμε είναι θα παλέψουμε μαζί με τον ελληνικό λαό. Λέμε επίσης, κυρία Κοσιόν, ότι δεν φοβόμαστε την ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Τον εμπιστευόμαστε ότι θα πει όχι όπως ξέρει να λέει. Λέμε ακόμη ότι δεν έχουν δικαίωμα. Εσείς να πάτε να το πείτε το ναι. Αφήστε τον ελληνικό λαό να πει μα, αυτά τα οποία. Σας κάνω ερώτηση. Τι θα κάνω εγώ, ένα προσωπικό μου ζήτημα. Αφήστε τον ελληνικό λαό. Δεν θα ήθελα να με καθοδηγήσετε. Αφήστε τον ελληνικό λαό να εκφραστεί και να τον αφήσουν να εκφραστεί. Εσείς πώς θα εκφραστείτε ανάλογα με το ποιο αποτέλεσμα. Εμείς θα σεβαστούμε το αποτέλεσμα όπως επιτάσσει η δημοκρατία. Μνημόνια δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε. Μάλιστα. Είναι σαφές. Απολύτως. Πολύ ωραία. Είναι σαφές ότι το ερώτημα αφορά το τελεσίγραφο της 25ης Ιουνίου ή θα αρχίσετε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή να λέτε ότι το ερώτημα είναι ναι ή όχι στην Ευρώπη, ναι ή όχι στο ευρώ. Να σας ρωτήσω κάτι. Διότι δεν σέβεστε. Είναι δεν θέμα ερμηνεία, σας ξαναλέω και ξέρετε όχι, γιατί. Δεν υπάρχει καμία ερμηνεία. Ξέρετε γιατί. Το ερώτημα, θα κυρία σας πω μια κριτική. Κοιτάξτε, το γνωρίζω το ερώτημα. Επειδή είστε δημοσιογράφος, εγώ θα σας δώσω το ερώτημα και θα σας παρακαλέσω. Το δεν ερώτημα αυτό που, είναι ρητά διατυπωμένο και είναι σαφέστατο να το. Είναι σαφές ως προς το ένα σκέλος. Είναι σαφέστατο, κυρία Κοσιόνη. Στο άλλο σκέλος, γιατί δεν βάζετε την πρόταση της κυβέρνησης. Είναι σαφέστατο το. Γιατί, κυρία Κοσιόνη, οι προτάσεις της κυβέρνησης, όπως ξέρετε. Γιατί θα θέλατε αυτό. Όχι, θα θέλατε θα το ήθελα. Δίλημα να είναι δηλαδή απέναντι σε μία πρόταση που η ίδια η κυβέρνηση έχει πει ότι ήταν το ακραίο σημείο υποχώρησης και συμβιβασμού σε μία ένδειξη προσπάθειας εξέβρεσης λύσης. Θα θέλατε το δίλημα του λαού, όχι, δηλαδή, να ήθελα είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Θα ήθελα να είναι όχι, καθαρό. Εμείς θέλουμε. Εμείς θα είναι καθαρό. Δηλαδή. Εμείς το θέλουμε, που μας καλείτε να Κοσιόνη, πούμε όχι, λαός, το περιγράφετε. Το που μας καλείτε να πούμε ναι, δεν περιγράφετε εμείς σε αυτό το ερώτημα. Εμείς θέλουμε, τι κυρία Κοσιόνη, ναι στη δημοκρατία, ναι στην ελευθερία, ναι στην αξιοπρέπεια, ναι στις συνεκτικές αξίες της Ευρώπης που είναι η αλληλεγγύη και η ευημερία των λαών και των κοινωνιών. Και όλα αυτά δεν έχουν λιτότητα. Κάποιοι δυσκολεύονται να τα πούν αυτά τα ναι και είναι όλοι αυτοί που απεργάζονται αντιευρωπαϊκά σχέδια. Η Ευρώπη, ξέρετε, δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να μην ξαναυπάρξει πόλεμος. Διότι κάποτε οι λαοί και οι ηγέτες τους αποφάσισαν ότι πρέπει να βρουν κοινές συνισταμένες. Αυτή τη στιγμή βρουν στην Ευρώπη ηγεσίες που περιφρονούν αυτήν την αξία και της ειρήνης και της δημοκρατίας και νομίζουν ότι μπορούν με οικονομικούς όρους και με εργαλεία το χρέος να καθυποτάξουν λαούς. Προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης να αλλάξει την Ευρώπη. Να εκβιάζουν. Για την Ελλάδα όμως σας έχει ψηφίσει, κυρία Πρόεδρο, ελληνικός λαός. Η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρώπης, κυρία Κοσιόνη, και κάποια στιγμή καλό θα ήταν να το καταλάβετε ναι, κι εσείς. Εγώ το έχω καταλάβει πλήρως, κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ σας δίνω το ερώτημα. Εγώ σας δίνω το ερώτημα για να το έχετε. Ευχαριστώ. Είναι ακριβώς από την απάντηση, από την απόφαση της Βουλής και αυτό που λέω είναι ότι όπως προσπαθεί να αλλοιώσει αυτό το ερώτημα στην πραγματικότητα αμφισβητεί το κυριαρχικό δικαίωμα του λαού να αποφασίσει για το μέλλον του, να λάβει την τύχη του στα χέρια του και να πει όχι σε αυτήν την υποταγή, σε αυτόν τον πραγματικά εξανδραποδισμό και σε αυτή την εξουθένωση η οποία σκοτώνει την κοινωνία. Κυρία Κοσιόν, εγώ είμαι σίγουρη ότι κατά βάθος θέλετε τα παιδιά σας να ζήσουν σε μια ελεύθερη χώρα και σε μια ελεύθερη Ευρώπη, όχι σε μια υπόδουλη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ξέρετε, είχε τους Έλληνες 400 χρόνια υπόδουλους. Λοιπόν, θέλετε, με την ευχή να ζούμε σε καιρούς ευημερίας, όπως τους περιγράφετε, και ελευθερίας. Η ευχή, ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια σε μας ευρωπαϊκό να την κάνουμε πλαίσιο. Πράξη. Εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ πολύ.